Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχω παρέα ξανά την Ελένη. Για άλλη μια φορά, γεια Πλέον σας. δεν είναι μια άγνωστη, είναι μια streamer. Θα έχω το link του καναλιού της από κάτω, να πάτε να κάνετε follow. Και θα βλέπετε και εμένα μερικές φορές, γιατί την έχω ψωνίσει άγρια και την βρίσκω και πέρα μου αρέσει. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το Would you rather. Θα προτιμούσες να διαλέξουμε ανάμεσα από δύο πράγματα. Και έχουμε διαλέξει δύο challenge. Το ένα βιαστικό και το άλλο τύπου φυσιολογικό. Και μαντέψτε ποιος έχει τα ιδιαστικά. Η Ελένη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για να μην βγει τεράστιο. Θα προτιμούσες να φας σοκολάτα με γεύση κακιά. Κατά πως κατά. Ή θα προτιμούσες να φας κατά με γεύση σοκολάτα. Θα προτιμούσα να φας σοκολάτα με γεύση κατά. Εγώ δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί. Θα προτιμούσα να ξέρω ότι είναι σκατά, αλλά να γεύω με σοκολάτα. Ναι, αλλά δεν ήταν πάλι σκατά. Ναι, αλλά δεν θα το ένιωθε ότι είναι σκατά, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν είναι σκατά. θα προτιμούσες να χάσεις όλα σου τα λεφτά και τα πράγματα αξίας ή όλες τις φωτογραφίες που έχεις πάρει σε όλη σου τη ζωή. Όλα μου τα λεφτά. Κι εγώ. Όλα τα πράγματα αξίας δεν με νοιάζει. Οι φωτογραφίες είναι για να μένουν. Ειδικά του γυμνασίου. Μα δεν φαίνεσαι καθόλου έτσι πως. Συγγνώμη, παιδιά, στο προηγούμενο βίντεο είχα ίσια μαλλιά, αλλά αυτά είναι το φυσικό μου. Οπότε δεν θα υποστείτε. Ναι, βαρέθηκε να με σιώνουν τα μαλλιά. Θα προτιμούσες να χέσεις πάνω σε κάποιον ή να έχεις κάποιον να σε χέσει. Να χέσω πάνω σε κάποιον. Τι ρώτησε αυτή. Ναι, θα προτιμούσες να είσαι διάσημος και να σε ξεχάσουν όταν πεθάνεις, ενώ ζεις και καλά, ή να είσαι unknown σε όλη τη ζωή και να γίνεις διάσημος όταν πεθάνεις. Να γίνω διάσημος όταν πεθάνω. Same. Και εγώ. Θα ήθελα να αφήσω κάτι πίσω μου για κάποιο λόγο. Εγώ απλά θέλω να ζήσω τη ζωή μου ήρεμα. Βασικά πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να αφήσουμε κάτι πίσω μας όταν πεθάνουμε. Να υπάρχει κάποιος που να πει τότε η Μαριλένα, ξέρω εγώ, είχε κάνει αυτό. Αυτό γι' αυτό. Θα προτιμούσες να κλάνεις κάθε φορά που γελάς ή να ρεύεσαι κάθε φορά που κλαις. Να ρεύομαι κάθε φορά που κλαίω. Κι εγώ ρε φίλε. Ναι, περίμενε. Α, Και τι λέει. Παμαζόξατε. Παραδείξατε. Εμείς είχε, πώς το λένε, τέτοια, τσιελιές και... Πώς το λένε, μωρέ. Δάκο. Είχαμε δάκο φέτος και... Δεν είχαμε και βεντέμα. Δεν είχατε βεντέμα φέτος. Όχι. Εμείς βγάλαμε ίζα με 10 ντόν ζλάδι. Αν μου φέρεις μωρή καμιά ντενέκα. Την τζίτζινη. Να σου δώσω κι εγώ φέτα, μου φέρε ο άντρας μου από την Ήπειρο. Θα προτιμούσες να δεις άλλο σου μισό σε ταινία πορνό ή τους γονείς σου. Να δεις άλλο μισό σε ταινία πορνό. Κι εγώ, φίλε. Ή ο άντρας μου. Ultimate, εμετικό cringe. Θα προτιμούσες να... Νάστη. Λοιπόν, θα προτιμούσες να φορέσεις κάποιου άλλου το λερωμένο εσώρουχο ή να χρησιμοποιείς την οδοντόβουρτσά τους. Fuck. Άμα ήταν η μία από τις δικές της οδοντόβουρτσες, ναι. Θα έπλανα τα δόντια μου. Ναι. Αλλά αν ήταν ενός αγνώστου, δεν θα το έκανα. Για άγνωστο μιλάμε. Θα έβαζες δηλαδή το βρώμα. Όχι, όταν το θέλω, είναι ιδιαστικό. Από... Ειλικρινά, ρε παιδί μου. Θα χρησιμοποιήσω την οδοντόβουρτσα, ρε μαλάκα, γιατί όλα τα μικρόβια του αλουνού με το λερωμένο εσώρουχο μπορεί να έχει χυστεί πάνω του, μπορεί να έχει χυστεί πάνω του, μπορεί να έχει χλαμίδια, ρε μαλάκα. Θα προτιμούσες να ζεις όλη σου τη ζωή σε εικονική πραγματικότητα που όλες οι ευχές σου θα ήταν δεδομένες ή στον πραγματικό κόσμο. Στον πραγματικό κόσμο. Εσύ στην εικονική πραγματικότητα. Ναι. Θα προτιμούσες να είσαι μόνος για την υπόλοιπη σου ζωή ή να είσαι. Περικυκλωμένος από ενοχλητικούς ανθρώπους. Δύσκολο, γιατί δεν μπορώ να αντέξω τους ηλίθιους ανθρώπους και τους ενοχλητικούς. Απλά φωνάζω και τσιρίζω σε την ηλίθεια. Αλλά δεν μπορώ να είμαι και μόνη μου. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Δεν έχω μάθει να είμαι μόνη μου. Ισχύει. Άρα, να περιτριγύρισε πολύ θείο. Θα ήμουν μόνη μου. Ναι ρε φίλα, στο PC μου δεν με νοιάζει. Εμένα η υπομονή μου λέει να ήμουν περιτριγισμένη από ηλίθιους, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει η μοναξιά, οπότε θα ήμουν και εγώ μόνη. Ό,τι χειρότερο υπάρχει σε ερώτηση. Θα προτιμούσες να πιεις 2 λίτρα κατρουλιό ναι. ή 2 λίτρα υδρότα. Δικά μου. Δεν ξέρω, δεν λέει. Fuck.
Τονία. Εσύ τι λες? Δεν ξέρω. Περιμένω εσένα να πεις. Κι εγώ εσένα. Κοίτα, σε μια εκπομπή που είχα δει, ένας έπαιρνε το κατρουλιό του. Για να θεραπεύσει τον καρκίνο του. Όχι, για να. Γιατί ήταν στην έρημο. Αυτός μου ρέει στη φύση. Ο Bear Grylls. Ναι. Καμάει ότι. Θα το δοκίμαζα. Θα το έκανα κι εγώ επειδή. Λόγω επιβίωσης. Ναι. Και μπορεί να σου προσφέρει υγρά για το σώμα σου. Οπότε είμαστε βρολάγνοι. Αν μπορούσες να μετανσαρκωθείς. Ναι. Θα προτιμούσες να έρθεις στη γη ως άνθρωπος ή ως ζώο? Ως άνθρωπος. Ωραία. Δεν υπάρχει αιτιολόγηση. Υπάρχει. Απλά, για να πω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ξεκινάς, ξέρω εγώ, από φυτό παράδειγμα, γίνεσαι, εξελίσσεσαι, γίνεσαι ζώο και μετά γίνεσαι άνθρωπος για να εκπληρώσεις το κάρμα σου, ας πούμε, ναι, και ώστε να σταματήσεις να υπάρχει γενικότερα, ναι, στη γη. Ναι. Οπότε θα προτιμούσα να γεννηθώ άνθρωπος για να είμαι ένα βήμα παραπάνω στην εξέλιξη και να σταματήσω να πάθω. Εσύ? Δεν θέλω να έρθω στη γη, αν όχι σαν σκύλος. Ήμουν σίγουρη θα πει σκύλο. Αν όχι σαν σκύλος, θα ήθελα να είμαι σαν λύκος, για να είμαι ελεύθερη. Άρα θα ήθελα να μετανασαρκωθείς σε ζώο. Θα προτιμούσες να γλύψεις κάποιο τη μασχάλη ή να έχεις κάποιον να γλύψει τη δική σου? Να μου γλύψουν τη μασχάλη. Προφανώς. Να γλύψουν τη δική μου. Προφανώς. Θα προτιμούσες να είσαι αόρατος για μια ολόκληρη μέρα ή να μπορούσες να πετάξεις για μια ολόκληρη μέρα? Πολύ δύσκολο, αλλά θα πω να είμαι αόρατη. Κι εγώ θα πω. Δεν σου φτάνουν 24 ώρες ρε φίλε, να πας πού? Πες ότι είχες τούρμπο ρε μαλάκα Μαριλένα. Όχι, θα πω να ήμουν αόρατη. Πάλι μπορείς να πας όπου θέλεις. Ναι, αυτό, να πάρεις αεροπλάνο. Ναι. Θα προτιμούσες να γεννήσεις από το στόμα σου χωρίς πόνο? Α, ναι. Χωρίς πόνο ή από το εδίο σου με φουλ έξτρα πόνο? Έλα. Ναι. Ναι, σε λίγο γιατί κάνω βίντεο αυτή τη στιγμή και με διακόπτεις. Σε 5 λεπτά. Ναι. Έλα, γεια. Μαλάκα, φοβάμαι πάρα πολύ τη γέννα. Με έχουν πιάσει τα αυτά. Ωε, το στόμα. Φαντάζεσαι να ξεχύλουν όμως το στόμα σου, φίλε. Αχ, δεν ξέρω. Όχι. Από το στόμα χωρίς να πονάω. Θες να γυρίσεις φυσιολογικά. Θα προτιμούσες να έχεις διάρρεια κατά την τελετή του γάμου σου? Oh, shit. Ή τη βραδιά του γάμου σου? Τη βραδιά του γάμου. Ρε φίλε, θα σκοτεβάσω όλα στα βρακή και εσύ θα έχεις διάρρεια. Ναι, για να παντρεύομαι όμως σημαίνει ότι έχω μια πάρα πολύ οικειότητα μαζί του. Θα το πω, sorry, όχι σήμερα. Έμα. όχι, θα προτιμούσα να έχω διάρρεια στην τελετή. Ήου. Ναι, μετά θα ήμουν άχαστη. Boy. Θα προτιμούσες να παρατήσεις, να μην ξανακάνεις μπάνιο για ένα μήνα ή να αφήσεις το ίντερνετ για ένα μήνα? Να αφήσω το ίντερνετ. Προφανώς να αφήσω το ίντερνετ για ένα μήνα, δεν με νοιάζει. Θα προτιμούσες να κάνεις pole dancing γυμνή για τους γονείς σου ή να φασώνεσαι μαζί τους? Να κάνω pole dancing γυμνή μπροστά τους. Προφανώς. Λοιπόν, μάγκες, ακούστε πώς έχει κατάσταση τώρα. Σχεδόν κάθε μέρα κάνει stream, οπότε αν είστε νυχτερίδα και δεν έχετε τι να κάνετε, μετά τη δείτε. Και αν σας αρέσει το LOL. Είναι νουμπάς, μην την ακούτε. Είναι νουμπί. Παίζεις κατά. Όλα τα πράγματα θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μας κάνω ένα like για να την ξαναφέρω. Γιατί την έχουμε ψωνίσει και δύο πάρα πολύ άσχημα. Πείτε μας κάτω στα σχόλια τι άλλο βίντεο θέλετε να δείτε εμάς τις δύο, γιατί μας αρέσει, περνάμε ωραία. Και αυτά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φτιαχτικές. Τι? Φτιάχτηκες. Γιάντα. Ενώ τα μαλλιά σου φτιάχτηκες. Ναι. Να το κλείσουμε? Ναι. Ωραία, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Γεια σας!